Και είχαμε μια προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών στα πλαίσια των συνθήκων που έχουν, όπως έχει με το, βάση το, με το COVID, αλλά και τις προοπτικές οι οποίες ανοίγονται από εδώ και πέρα. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η τηλεδιάσκεψη. Είχαμε φορείς και αρχές από όλο το Βόρειο Αιγαίο. Οι παραγωγικοί φορείς μεταφέραμε την αγωνία του σήμερα αλλά και του αύριο. Εμείς επικεντρωθήκαμε σε δύο πολύ σημαντικά για μας στοιχεία. Πρώτον, αφορά την χρηματοδότηση, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη, περαιτέρω ανάπτυξη της μαστεοκαλλιέργειας, που έχει να κάνει με τα σχέδια βελτίωσης, όπου η πρότασή μας ήταν να μην υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί και ως προϋπόθεση κάποιος να χρηματοδοτηθεί θα είναι το παραγωγικό του αποτέλεσμα. Η δέσμευση παραγωγικού αποτελέσματος, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος θα πάρει ένα χ ποσό στα πλαίσια του προγράμματος θα πρέπει να δικαιολογήσει μια παραγωγή τα επόμενα χρόνια τα οποία θα καλλιεργεί τη μαστίχα. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι η μαστίχα, επειδή είναι μια ιδιαίτερη καλλιέργεια, δεν έχει μεγάλη βαθμονόμηση με βάση τα σχέδια και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς θεωρούμε ότι το κράτος και η πολιτεία πρέπει να είναι και αρρωγός, αλλά θα πρέπει να πάρει μέρος σε αυτό που λέμε επιτυχία, success story της μαστίχας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επιτυχάνουμε αυτά τα αποτελέσματα και οικονομικά αλλά και παραγωγικά και η πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση να μην είναι δίπλα μας. Νομίζω και η πολιτεία το θέλει, αλλά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτό το πράγμα να το ζητήσουμε. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θίχτηκε ήταν το θέμα της φορολόγησης. Ξέρετε, στην Ελλάδα διαχρονικά οι ενσυνείδητοι πολίτες είναι αυτοί που πληρώνουν και το μάρμαρο. Και στην περίπτωση δική μας, οι συνεταιρισμοί ή οι συνεταιρισμένοι αγρότες φορολογούνται για το σύνολο του εισοδήματός τους με όσα κιλά ή όσο εισόδημα δηλώσουν. Και καλώς κάνουν. Το ζητούμενο όμως ότι στην Ελλάδα, όπου το αγροτικό ΑΕΠ υπολογίζεται κοντά, να μην πω νούμερο, υπολογίζεται σε κάποια δις, το 50-60% αυτού του ποσού φοροδιαφεύγει. Και δεν το λέω εγώ, είναι στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν το κράτος να δώσει κίνητρα φορολογικά στους συνεταιρισμένους αγρότες, έτσι ώστε οι συνεταιρισμοί και πιο παραγωγικοί να είναι, αλλά και να προσελκύσουν περισσότερα μέλη από ό,τι αυτή τη στιγμή κάνουν. Και σε δεύτερο χρόνο να σταματήσει αυτό το παρεμπόριο, το οποίο ελοχεύει κινδύνους και για την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και για το γεγονός ότι φοροδοτικά δεν συνεισφέρει στο κρατικό κορβανά.